στη λύση της αποδέσμευσης κοινοτικών κονδυλίων χωρίς τη συμμετοχή του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού, έστω για την κρίσιμη τριετία 2011-2013, προσανατολίζονται οι Βρυξέλλες, έτσι ώστε να δώσουν την αναγκαία όθηση στην ελληνική οικονομία, που και φέτος, όπως αλλά δείχνουν, θα μείνει βυθισμένη σε ύφεση 4% ως αποτέλεσμα των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων αλλά και των κατώτερων των προσδοκιών αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν προχώρησαν με την ενδεδειγμένη ένταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναστείλει προσωρινά τις απαιτήσεις της προς την Ελλάδα όσον αφορά στην εθνική συγχρηματοδότηση που απαιτείται για να αποδεσμευθούν κοινοτικά κονδύλια. Εν τω μεταξύ, στον απόϊχο της συνάντησής του με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών στο Βερολίνο, ο επικεφαλής των Γερμανών βιομηχάνων επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί γερμανικού επενδυτικού ενδιαφέροντος εν ώψη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό της μέσω των περικοπών δαπανών και πώλησης δημόσιας περιουσίας. Η χώρα πρέπει επομένως να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες σε μακροπρόθεσμους επενδυτές. Στο πεδίο των διαβουλεύσεων για το δεύτερο πακέτο στήριξης και τη συμμετοχή των ιδιωτών, μια ακόμα συνάντηση των τραπεζών δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα, αφού πέρα από το γαλλικό σχέδιο για τη διακράτηση ομολόγων, τα τελευταία 24 ώρα έπεσαν στο τραπέζι και άλλα σχέδια που προβλέπουν ανταλλαγή ομολόγων με νέα μεγαλύτερης διάρκειας ή ακόμα και το ενδεχόμενο επαναγοράς χρέους από τη δευτερογενή αγορά, παρά την απειλή των οίκων αξιολόγησης για υποβάθμιση της Ελλάδας στην κατηγορία της επιλεκτικής χρεοκοπίας. Έντονη ήταν η αντίδραση του Ζαν-Κλοντ Ρισέ απέναντι σε αυτά τα σχέδια, ενώ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κράτησε αποστάσεις. We are saying no, but we are not the decision makers, and we do not want to substitute to the decision makers. Every institution, every authority has to take up its responsibility. The default or selective default could be the consequence of some of the action, and then we would say no, it is not what we would consider appropriate in the circumstances. Credit event or selective default or default, we said no, full stop. We defined the conditions for the private sector involvement. It has to be voluntarily, it has to be substantial, and it may not create a selective default. That are the exact words of the European Council decision of 2 weeks ago, and we decided on these three conditions. Ωστόσο, ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών είχε ρίξει ήδη ρουκέτα, δηλώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να υποχρεωθούν σε συμμετοχή, αφού ούτως ή άλλως η Ελλάδα, όντας εκτός αγορών, δεν μπορεί να επηρεαστεί ακόμα και από μια επιλεκτική χρεοκοπία. Νομίζω πως πρέπει να δεχτούμε ότι η εθελοντική συμμετοχή δεν είναι ρεαλιστική. Εάν μια υποχρεωτική συμμετοχή των τραπεζών οδηγεί σε περιορισμένο και απομονωμένο γεγονός αξιολόγησης, τότε αυτό δεν είναι και τόσο κακό, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει στις αγορές και για κάποιο διάστημα δεν θα μπορεί επίσης. Γιώργο, ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ να λέει ότι πρέπει να δοθεί δυνατότητα στην Ελλάδα να εκταμιεύσει ποσά κοινοτικών κονδυλίων για ανάπτυξη χωρίς τη δική της συμμετοχή, και τα στοιχεία που θα μας παρουσιάσεις δείχνουν γιατί η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική και καθιστά ως απαραίτητη αυτήν την πρόταση Τρισέ. Φουντώνει συζήτηση, φουντώνει και προβληματισμό των Ευρωπαίων. Χθες είχαμε την έκθεση του ΙΟΒΕ που προέβλεπε και αυτή ύφεση κοντά στο 4% και φέτος. Τα νεότερα στοιχεία σήμερα από τη Στατιστική Αρχή και από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που έχουν να κάνουν με τα συμπτώματα της κρίσης. Η οικοδομή, λοιπόν, ένας από τους κλάδους που πλήττεται ιδιαιτέρως την τελευταία τριετία. Νέες οικοδομικές άδειες τον Μάρτιο, μειωμένες κατά 43,7% σε σχέση με το ούτως ή άλλως κακό περσινό χρόνο. Ο όγκος των νέων οικοδομών μειωμένος κατά 40,5%. Συγκεντρωτικά στο τρίμηνο, οι νέες οικοδομικές άδειες μειωμένες κατά 48,2%. Ο όγκος των νέων κτηρίων μειωμένος κατά 54,2%. Όσον αφορά στα επιτόκια, τα νέα μικρά επιχειρηματικά δάνεια, 250.000 δηλαδή ευρώ, το επιτόκιο σκαρφάλωσε μέσα σε ένα μήνα από το 7,01% στο 7,31%. Στα στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο στο 4,26% από 4,25%. Βέβαια, αν κρίνει κανείς από την αρχή του χρόνου, η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Στα υφιστάμενα δάνεια, τα επιχειρηματικά, το επιτόκιο στο 4,89% από 4,79% και στα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια στο 3,83% από 3,77%. Και όπως καταλαβαίνεις, Αντώνη, μετά την αύξηση του επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα περιμένουμε και άλλες αυξήσεις στο προσεχές διάστημα.